η διάταξη αυτή δεν απαγορεύει σε κάποιο κόμμα να κατέβει στις εκλογές. Λέει στη δικαιοσύνη ότι πρέπει να ελέγξεις μερικά πράγματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Βεβαίως. Το λέω αυτό διότι ακούγεται προς τα έξω. Είναι η διάταξη που απαγορεύει στη Χρυσή Αυγή να κατέβει κτλ. Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο εάν υπάρχει κάποιος πολιτικός σχηματισμός ο οποίος λειτουργεί ως λεοντή για άτομα τα οποία είναι καταδικασμένα ήδη για συγκεκριμένες πράξεις απαξιωτικές για το δημοκρατικό πολίτευμα να κατέβουν σε εκλογές. Εκείνο το οποίο γίνεται αυξάνεται ενώ ήταν όλα αυτά περνάνε από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, απαιτείται πλέον να είναι όλοι οι δικαστές του πρώτου τμήματος οι οποίοι θα ψηφίσουν για αυτό το θέμα. 11 μέλη του Αρείου Πάγου. Ακριβώς. Αντί για 5. Αντί για 5, ούτως ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη θωράκιση και καλύτερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους. Είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ως τώρα στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, η δικαιοσύνη να κρίνει. Συνήθως ο Άριος Πάγος ως τώρα δεν είχε τέτοια προβλήματα. Δεν παρουσιάζονταν τέτοια προβλήματα. Επειδή είναι όμως ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, γι' αυτό κρίνουμε ότι το να συμμετέχουν και τα 11 μέλη του πρώτου τμήματος θωρακίζει την σημασία της αποφάσεως και την αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Δεν είναι οι 5, είναι οι 11 που θα αποφασίσουν. Άρα δημιουργεί μια αυξημένη νομιμοποίηση ουσιαστικά. Αυξημένη νομιμοποίηση και περιορίζει, θεωρώ, και τη δυνατότητα κάποιος να κατηγορήσει ότι μια ομάδα επηρεάστηκε το ένα το άλλο. Μην ξεχνάμε ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό με ένα πρώην δικαστικό ο οποίος ήταν αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Καναλόπουλος. Ακριβώς. Εκ των πραγμάτων, τα πράγματα δεν είναι αυτό που κάνει μπαμ εκ πρώτης όψεως. Δεν είναι ο ίδιος ο καταδικαστής, είναι η λεοντή η οποία έλεγα προηγουμένως. Πρέπει να διαπιστώσει το δικαστήριο αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που θα λειτουργεί από πίσω ή δεν υπάρχει. Ακούω τον κύριο Τζανακόπουλο έτσι με μια αναπνοή να το πω. Αν μπορώ να αναγνώσω. Και ο κύριος Συρίγος είναι νομικός και εξαιρετικός. Θα δώσω και μια εικόνα για το. Κοιτάξτε. Πώς τη βλέπετε αυτή την τροπολογία. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι ο τρόπος με τον οποίο νομικά έχει διαμορφωθεί η τροπολογία εκείνη, η ρύθμιση πια εκείνη που κατατέθηκε το Φεβρουάριο, ήταν εξαιρετικά προβληματική, ότι θα οδηγούσε σε αδιέξοδα, θα οδηγούσε σε μια πολύ μεγάλη ερμηνευτική διαμάχη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πραγματικής ηγεσίας. Εκεί είχαμε προσδιορίσει το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι και συνταγματικό. Και αυτό που κάνει εντύπωση τώρα είναι ότι παρά τις τότε προειδοποιήσεις, η κυβέρνηση επέμεινε σε αυτό το δρόμο τον οποίο έχει χαράξει, δεν άκουσε την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, δεν άκουσε συνταγματολόγους. Θυμάμαι τον κύριο Βορύδη με δικολαβικά επιχειρήματα σε εκείνη τη φάση να επιχειρεί να υποστηρίξει τη θέση του στη Βουλή. Και τελικά βρεθήκαμε μπροστά στο αδιέξοδο, σχεδόν φιάσκο, όπου η κυβέρνηση 45 μέρες πριν τις εκλογές αναγκάζεται, προσέξτε, να αλλάξει τη σύνθεση του σώματος που θα πάρει την απόφαση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πολύ μεγάλα ζητήματα αξιοπιστίας και αναρωτιέται κανείς, δεν έχει η κυβέρνηση εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ώστε να πρέπει να αλλάξει τη σύνθεση, να πάει από το τμήμα στην Ολομέλεια από 5 να κάνει τους δικαστές 11, ο λόγος ποιος είναι. Κύριε Τζανακόπουλο, συγγνώμη. Αυτό το βλέπετε, ναι, εσείς το λέτε αυτό τώρα ότι δεν έχει εμπιστοσύνη ή το επιχείρημα είναι ότι με μία νομική θωράκιση. Γιατί ισχύει τώρα και δεν ισχύει πριν από το Φεβρουάριο. Γιατί ότι θέλουμε να θωρακίσουμε περισσότερο την απόφαση. Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Ναι. Καταρχάς να ξέρετε ότι οι δικαστικές αποφάσεις, εφόσον βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο δικαιοδοσίας, δηλαδή αποφάσεις του Αρείου Πάγου είναι αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Αποφάσεις του εφετείου είναι αποφάσεις του εφετείου. Καταρχάς, αυτό που θέλω να σας πω επίσης, το αλφα τμήμα, τον κύριο, να σας το αλφα πω λίγο, τμήμα, να σας βάλω ένα. Λειτουργεί διοικητικά όταν εγκρίνει τα ψηφοδέλτια. Τέλος πάντων, μην μπούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν θα μπούμε στις τεχνικές. Εδώ. Απλά θέλω να σας πω το εξής. Είχαμε τον επίκουρο καθηγητή, τον κύριο Παπαθανασίου, Παπασπύρου. Ο οποίος μας είπε ότι το γεγονός ότι θα υπάρχει απόφαση από 11 μέλη ενδεχομένως να άρει τις ενστάσεις που θα λένε «Α, και ποια ήταν η σύνθεση εκείνη τότε του δικαστηρίου και μπορεί αν η σύνθεση ήταν διαφορετικά». Αν υπάρχει στην Ολομέλεια η απόφαση, τότε η νομική θωράκιση δικαστικά σε επίπεδο ενστάσεων περαιτέρω είναι
ασφαλέστερη. Ακούστε. Αυτό μας είπε. Αλλά να μην πάμε τόσο δεν νομοτεχνικά θέλω να μπω και να μην πάμε. Τεχνική, σε τέτοια τεχνική. Συμπληρώνοντας το ερώτημά μας. Απλά να σας πω το εξής. Ότι το Α τμήμα του Αρείου Πάγου, όταν εγκρίνει τα ψηφοδέλτια, δεν εκδίδει δικαστική απόφαση. Λειτουργεί ως διοίκηση. Εντάξει. Επομένως, η όλη συζήτηση περί θωράκισης της απόφασης είναι, αν θέλετε, γίνεται σε λάθος επίπεδο. Διότι δεν είναι δικαστική απόφαση η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Πολύ. Αλλά μην επιμένω ότι η κυβέρνηση με τον ερασιτεχνισμό, με αυτή την αλλαγή, 45 μέρες πριν από τις εκλογές, λειτουργεί ως χορηγός στην πραγματικότητα του κόμματος Καθησιδιάρη. Αυτό είναι το πολιτικό, αν θέλετε, συμπέρασμα από τους ερασιτεχνικούς κοινωνικούς. Άρα δεν θα το ψηφίσετε. Προφανώς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Θεωρείτε με την το προηγούμενο θα ψηφίσουμε αυτό. Ότι ηρωποιείται, ξέρω εγώ, και το κόμμα. Θεωρώ ότι προκύπτει ένα άγχος συνολικά του πολιτικού συστήματος, το οποίο στην πραγματικότητα λειτουργεί ως ενισχυτικό του αντισυστημικού μανδύα τον οποίο έχει φορέσει ο κύριος Κασιδιάρης και η κυβέρνηση κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο, μη ακούοντας τους συνταγματολόγους, την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί θυμάμαι ότι και το ΠΑΣΟΚ είχε αντιρρήσεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο. Απλά ψήφισε. Το ΠΑΣΟΚ το ψήφισε κάνοντας αυτή την επιλογή για λόγους ενδεχομένως συμβολικούς. Εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, διότι θεωρούσαμε ότι είναι ευθέως αντισυνταγματική η ρύθμιση έτσι όπως κατέληξε να είναι. Μάλιστα. Ανοίγει κερκόπορτες. Και αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, οι ερασιτεχνισμοί, και αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα, οδηγούν στην πραγματικότητα σε μια ενίσχυση του πολιτικού προφίλ της άκρας δεξιάς. Και αυτό είναι προφανές, εξαιρετικά επικίνδυνο. Δεν το ψηφίσετε. Το είπε, το ερώτησα και είπε ότι δεν ψηφίσαμε το Φεβρουάριο, δεν θα ψηφίσουμε και τώρα. Εσείς, κυρία Ταρχάς, εμείς πριν 2 χρόνια είχαμε κάνει επισήμανση στη Βουλή ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν από την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Στη δημοκρατία δεν δικάζονται οι ιδέες, ανεξαρτήτως αν εμείς είμαστε απέναντι στο φασισμό, από όπου και αν προέρχεται. Αλλά δεν μπορεί να μην περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία από τις εγκληματικές οργανώσεις, από αυτούς οι οποίοι μπορούν να τη βλάψουν και δημιουργούν άλλα πρότυπα στα παιδιά μας, στην κοινωνία μας, και κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή. Δυστυχώς, η κυβέρνηση κόφευσε τότε και δεν ήρθε να δούμε πώς πρέπει να παρέμβουμε μέσα με το σεβασμό στο Σύνταγμα για να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία. Ήρθε στο παραπέντε, έκανε μία νομοθετική ρύθμιση, ατελή, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να έρθει και να ξαναέρθει για να μπορέσει να το ρυθμίσει έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική και να μην δημιουργεί άλλου τύπου, αν θέλετε, σκέψεις ή προβληματισμούς ή να θυματοποιεί ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο και να γίνεται μία σύγχυση ότι οι παρεμβάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος, του κοινοβουλίου, γίνονται για τις ιδέες. Mm-hmm. Και όχι γι' αυτό καθ' αυτό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν τα μέλη, αυτό το οποίο χρησιμοποίησαν ως μανδύα που ήταν το πολιτικό κόμμα, αλλά η στόχευσή τους ήταν παράνομη, εγκληματική, αυτό είναι πραγματικά προβληματικό. Βέβαια για μας, και γι' αυτό ψηφίσαμε, οτιδήποτε μπορεί να το ρυθμίσει, ακόμη και όταν γίνεται στο και πέντε, κάναμε πάρα πολλές επισημάνσεις, βελτιώσαμε κατά το προηγούμενο νομοθέτημα, δεν εισακουστήκαμε και σε κάποια άλλα που θέσαμε και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το είχαμε θέσει, να πηγαίνει και να ορίζει ότι χρειάζεται να συνεδριάσει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Άρα βλέπετε ότι ο δικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στη δημοκρατία. Μα. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, κυρία Ραβαντζίκη, κύριε Ευγενή, να βλέπουμε στο χρόνο που πρέπει τις παρεμβάσεις. Εδώ χρειάζεται μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, και ορθότερη σκέψη και λειτουργία στο πολιτικό σύστημα και μία συνένεση, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε εκ των υστέρων πράγματα, αλλά και να νομιμοποιούμε ή να μεγιστοποιούμε τη δυναμική σε κόμματα, τα οποία δεν είναι κόμματα πολιτικά, αλλά εγκληματικές οργανώσεις. Μάλιστα.
Ένα πολύ ένα μικρό σχόλιο. Πολύ μικρό σχόλιο. Για να μπορέσουμε να πάμε στις συνεργασίες. Μου κύριε Συρίγο, για να απαντήσετε και σε αυτό. Υπάρχει και ένα ακόμα θέμα, το οποίο στην προηγούμενη μου τοποθέτηση δεν το έδειξα, αλλά είναι σημαντικό. Αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο επί τρία χρόνια επιτρέπατε ως κυβέρνηση, προφανώς δεν έχετε εσείς προσωπική ευθύνη, αλλά είναι ευθύνη της κυβέρνησης και εκείνων που χειρίζονταν αυτά τα ζητήματα. Για ποιο λόγο επιτρέψατε στον κύριο Κασιδιάρη να κάνει επί τρία χρόνια πολιτική προπαγάνδα μέσα από τη φυλακή, έχοντας πρόσβαση στο YouTube, έχοντας πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα που ξέρετε πολύ καλά ότι απαγορεύεται κάτι τέτοιο να συμβαίνει μέσα από τη φυλακή. Δεν είναι δηλαδή ότι θα του στερούσατε κάποιο δικαίωμα το οποίο θα είχε κάθε άλλος κρατούμενος. Έτσι, θα ήθελα ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω από ένα κεντρικό, γενικό σχόλιο. Μην μεγιστοποιούμε τη σημασία της νομοθετικής παρεμβάσεως που γίνεται τώρα. Η κεντρική κατεύθυνση είναι η ίδια που ήταν και όταν έγινε η πρώτη νομοθετική ρύθμιση πριν από λίγο καιρό. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μία εγκληματική οργάνωση η οποία καλύπτεται από κάτι άλλο και εμφανίζεται ως πολιτικός σχηματισμός ενώ είναι εγκληματική οργάνωση. Με την ίδια λογική, με το ίδιο σκεπτικό. Η διαφορά είναι ως προς τον αριθμό των δικαστικών οι οποίοι θα αποφασίσουν, πράγμα το οποίο ενδυναμώνει τη σημασία της αποφάσεως που θα βγει. Η λογική είναι η ίδια. Σε αυτό που είπε ο κ. Τζανακόπουλος. Δυστυχώς ξέρετε ότι έχουμε ένα σύστημα στις φυλακές το οποίο έχει πολλά παραθυράκια. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα με τα σημερινά μέσα, με ηλεκτρονικά μέσα, με όλα αυτά, μέσα από ένα στικάκι που περνάει ο κατηγορούμενος τον δικηγόρο του να βγει έξω και να δίνει, να λέει, να μιλάει, να κάνει, να φτιάχνει. Το είδαμε και με τη δεκαετία. Ήταν live, δεν ήταν μαγνητοσκοπημένες εκπομπές. Σας θυμίζω ότι είχαμε αντίστοιχα. Δυστυχώς. Και από τη στιγμή που έχει γίνει μια-δύο φορές, από την τρίτη φορά θα πρέπει να φαντάζομαι να γίνει ένα θέλεγμα. Είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα με τον Κουφοντίνα, ο οποίος είχε μιλήσει live στη νομική, σε εκδήλωση της νομικής, ενώ ήταν μέσα. Έχουμε ένα σύστημα που σε αυτό το θέμα δυστυχώς έχουμε προβλήματα. Χρειάζεται περισσότερος έλεγχος στο τι γίνεται σε σχέση με κινητά τηλέφωνα, με όλα αυτά τα μέσα. Και να πούμε για την πραγματικότητα. Επειδή πλέον μειώνονται σε όγκο και είναι πιο εύκολο να τα περάσεις, είναι αρκετά πιο εύκολο να το κάνεις. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δίνει δικαιολογίες στο σύστημα, ότι πρέπει να ελέγχει τι γίνεται. Πρέπει να βρούμε, θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί να καθίσουμε και να βρούμε τους τρόπους ελέγχου. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δυστυχώς εξελίσσεται η τεχνολογία, η μέθοδοι, η εγκληματικότητα είναι εφευρετική. Και εκεί πρέπει να βρούμε τις λύσεις και θα πρέπει να τους βρούμε. Πάμε να πάμε και στο επίπεδο των συνεργασιών. Έχουμε κάλπες 21 Μαΐου. Έστω ότι δεν βγαίνει αποτέλεσμα ούτε αυτοδύναμη κυβέρνηση, που δημοσκοπικά τουλάχιστον δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, ούτε κυβέρνηση συνεργασία. Στις επόμενες εκλογές σίγουρα δεν θα υπάρχει κανένας που να έχει αυτοδύναμη. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να έχει 47%. Εάν και στις μεθεπόμενες, λοιπόν, στις δεύτερες κάλπες, δεν έχουμε πάλι το αποτέλεσμα που πρέπει για να κυβερνηθεί η χώρα. Δεν προκύψουν συνεργασίες, δεν προκύψει και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Λέμε, τότε είναι 37%, αν δεν κάνω λάθος. 37,5%. 38 περίπου. Θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Όχι. Όχι. Άρα θα αναζητήσετε τρόπο πεδίο συνεννόησης με τα υπόλοιπα κόμματα ενδεχομένως. Να πω δεν κάτι. Ναι, δεν θα κάνουμε εκλογές μέχρι να μην υπάρχει αύριο. Είπε ο Πρωθυπουργός δύο πράγματα, τα οποία νομίζω είναι απολύτως τίμια και αποκανονίζουν την πραγματικότητα. Την πρώτη Κυριακή θα δούμε ποιος θα κυβερνήσει. Δηλαδή θα είμαστε εμείς πρώτοι, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Αυτός θα κυβερνήσει τη χώρα. Τη δεύτερη Κυριακή θα δούμε πώς θα κυβερνήσει. Αν θα κυβερνήσει αυτοδύναμα ή με κάποια συνεργασία. Από εκεί και πέρα, προφανώς, άμα δεν προκύψει συνεργασία, θα υποχρεωθούμε να πάμε σε τρίτες εκλογές. Αλλά ο στόχος είναι να αποφύγουμε μια διαρκή κατάσταση επαναλήψεως εκλογών. Καλούμαστε ως πολιτικές δυνάμεις τη δεύτερη Κυριακή να βρούμε μια κυβερνητική λύση και να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Κύριε Συρίγο, όμως, αν μου επιτρέπετε και να το δείτε συνολικά. Επειδή προφανώς στο μυαλό σας, και αυτό φαντάζομαι ισχύει για όλους, προσανατολίζεστε με ποιους μπορείτε να καθίσετε στο τραπέζι. Αν λοιπόν τα κουκιά βγαίνουν και από την πρώτη Κυριακή της συνεργασίας, με αυτόν που ενδεχομένως στη δεύτερη θα κληθείτε, προκειμένου να μην φτάσουμε στο αδιέξοδο της τρίτης κάλπης, γιατί να μην το κάνετε από την πρώτη? Κοιτάξτε, μιλάμε σε θεωρητικό επίπεδο. Να το πω διαφορετικά. Μιλάμε σε θεωρητικό, αλλά και σε ουσιαστικό. Γιατί δεν μπορεί μεταξύ της πρώτης Κυριακής και της δεύτερης να υπάρξει είτε η επιφύτηση εκείνη τη στιγμή να δείτε με ποιον τελικά συμφωνείτε. Οι προγραμματικές συνάφειες.
η προγραμματική συνάφεια και να μην το ξέρετε. Και το ερώτημα είναι για όλους. Θεωρώ ότι όλοι, απλά προφανώς, για τους λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι προκειμένου να συσπυρώσουμε το εκλογικό μας ακροατήριο, δεν το λέτε εκ προημίου. Να το πω διαφορετικά. Να το πείτε διαφορετικά, εάν αλλά να απαντήσετε προς αυτό. Αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου του 2012, το πολιτικό σκηνικό την επόμενη μέρα το πρωί θα είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, αν το πρώτο κόμμα έχει 18,5% και το δεύτερο 16%, εκ των πραγμάτων αλλάζουν ριζικά όλα. Ναι, αυτό τώρα μιλά, τώρα κι αν είναι το σχετικό το σενάριο αυτό που μας λέτε. Από εκεί πέρα, με βάση τα δεδομένα, δεν προκύπτει όμως. Δεν προκύπτει αυτό, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε, όπως δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή και αυτοδυναμία. Το έχουμε δεχτεί αυτό. Ωραία, λοιπόν, μπορεί όμως να προκύπτει από την πρώτη δημοσκοπικά, όχι δημοσκοπικά, εκλογικά πλέον, να προκύπτει το ποσοστό αυτό. Εκείνο που εγώ θεωρώ, και το θεωρώ πολύ βασικό, είναι ότι το πώς θα κυβερνήσεις δεν είναι άθροισμα βουλευτών, είναι πολιτικές θέσεις. Συμφωνείς σε 5 πολιτικές θέσεις. Δεν λέω να φτάσουμε στο επίπεδο της Γερμανίας, η οποία συζητάει 3-4 μήνες και καταλήγει σε ένα χοντρό τόμο. Αυτό θα κάνουμε τον πρώτο μήνα, αυτό θα κάνουμε τον δεύτερο μήνα, αυτό θα κάνουμε τον τρίτο μήνα. Δεν έχουμε και την κουλτούρα. Όχι, δεν έχουμε την κουλτούρα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή να την αποκτήσουμε. Έχουμε και ένα σύνταγμα το οποίο ορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες. Δεν σου δίνει το κατανοώ. Εγώ μιλάω για το θέμα της παιδείας και της κουλτούρας εντός χώρας. Μετά υπάρχουν παρεμβάσεις. Εσείς συμφωνείτε τουλάχιστον. Πάντως, απλώς να πω ότι είναι θέμα πολιτικών θέσεων. Απλά λέει και ο κόσμος ότι. Ότι σε 3 ημέρες δεν προλαβαίνει ένα κόμμα. Ναι, μισό λεπτό για να μην τα βάζουμε όλα μαζί στο blender και να θέσουμε λίγο τα ζητήματα στην ορθή τους διάσταση. Πάντως σίγουρα έχετε στο μυαλό σας κάποιον. Προσέξτε, εμείς καταρχάς δεν προσανατολιζόμαστε στις δεύτερες εκλογές όπως προσανατολίζεται ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Καινούργιο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τι εννοείται καινούργιο. Ως θέση. Γιατί λέμε ότι πρέπει να προκύψει. Ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι εγώ παρότι ψήφισε την απλή αναλογική, αν δεν είμαι πρώτο κόμμα, δεν θα διερευνήσω καν τη δυνατότητα για συνεργατικές κινήσεις. Εμείς λέω δεν προσανατολιζόμαστε στις δεύτερες εκλογές. Τι λέμε. Λέμε ότι μπορεί να προκύψει προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Αρκεί να είναι πρώτο. Υπάρχει μία προϋπόθεση. Υπάρχει μια προϋπόθεση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις πρώτες εκλογές. Προφανώς. Πρώτο κόμμα, δηλαδή. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δηλωμένο, είναι καθαρό και νομίζω ότι είναι και δημοκρατικά, κοινοβουλευτικά ορθό. Σαφώς. Με την έννοια ότι το να διαμορφωθεί κυβέρνηση από το δεύτερο, το τρίτο και το πέμπτο κόμμα μπορεί να είναι, αν θέλετε, κοινοβουλευτικά δυνατό με βάση τους συσχετισμούς και επιτρεπτό βεβαίως, αλλά η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρωτιά στις εκλογές. Έτσι. Άρα λοιπόν τι λέμε, πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και κρίσιμη μεταβλητή για τη διαμόρφωση προοδευτικής κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το βασικά σημαντικό πέρα από τα σενάρια, τα οποία είναι περίπου δεδομένα και καθαρά, ανεξαρτήτως του τι ισχυρίζεται ο κάθε πολιτικός χώρος σήμερα, είναι τα πολιτικά προγράμματα. Και στα πολιτικά προγράμματα δεν έχει εστιαστεί η συζήτηση εδώ και αρκετές μέρες, που παρακολουθώ την ειδησιογραφία, παρακολουθώ τις τηλεοπτικές εκπομπές, δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μισθό, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους πληστηριασμούς, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία. Δεν έχουν συζητηθεί, κατά τη γνώμη μου, στο βάθος και στο εύρος που θα έπρεπε για να μπορέσει να γίνει μια κρίσιμη πολιτική αντιπαράθεση και προγραμματική αντιπαράθεση επί διαφορετικών στρατηγικών που έχουν τα πολιτικά κόμματα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, έχει από πίσω της και μια τετραετία στην οποία έχουν γίνει, κατά τη γνώμη μας, εξαιρετικά. Έχουμε βρεθεί μπροστά σε εξαιρετικά μεγάλα αδιέξοδα ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, ως κοινοβουλευτικοί θεσμοί, ως ανεξάρτητες αρχές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δική του προγραμματική πρόταση που για κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα έχει να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την πλειοψηφία των πολιτών. Μάλιστα. Εκεί είναι το κρίσιμο. Όχι η σεναριολογία και, αν θέλετε, το πολιτικό σκάκι που ούτως ή άλλως
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, αυτό έχει φανεί εκ προημίου, κύριε Τζανακόπουλε. Η εκφώνηση και η ρητορική. Μετά την πρώτη Κυριακή θα δείτε την προγραμματική. Επιτρέψτε μου να σας πω. Εντάξει, διαμορφώνεται για την ίδια είναι εντελώς διαφορετική πριν τις εκλογές και εντελώς διαφορετική μετά τις εκλογές. Όχι προγραμματικές. Όχι προγραμματικά, αλλά ζητήματα. Θέλω να σας πω. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοκόμμα και υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης προγραμματικής. Προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, θα σας πω εγώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρείται ότι θα οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Ποιος είναι αυτός που θα πιεστεί πολιτικά αν δεν κάνει κάτι τέτοιο. Αν δεν προκύπτει, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή θα για είναι το ΠΑΣΟΚ. Για να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Χαλάτση. Γι' αυτό θέλω να σας πω και κλείνω με αυτό. Ότι τα διλήμματα την ημέρα που θα έχουμε το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι αμήλικτα για όλους. Πάντως, εκτός από αυτό που λέει βλέπετε η Μαρία. Να απαντάτε. Ρωτάει η Μαρία. Μια ερώτηση και κλείνουμε με εσάς τους άλλους. Πέρα από το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως να χρειαστεί και κάποιο τρίτο κόμμα. Για να μην πάμε σε. Υπάρχουν συγκλήσεις με κάποιο άλλο κόμμα, με τον κύριο Βαρουφάκη. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, δηλαδή όλα τα κόμματα εξαιρουμένου του κυρίου Βελόπουλου. Είναι πολύ σαφές αυτό. Άρα τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό υπάρχει εδώ και τρία χρόνια, δεν βγάζετε καμιά είδηση. Ναι. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση. Ναι. Ούτως ή άλλως έχετε δείξει όμως ότι έχετε συγκλίνει με κόμμα που ήταν κοντά στον κύριο Βελόπουλο και ήταν ο κύριος Καμένος και η ΕΝΕΛ. Άρα λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και θα δούμε. Χαίρομαι ως δήλωση, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις ιστορικές μας αναφορές. Από ό,τι βλέπετε και τα δύο άλλα κόμματα λένε ότι εμείς την πρώτη Κυριακή την βλέπουμε ως γκάλοπ, ως μέτρηση, ως τη δυνατότητα που μπορεί να δώσει στον έναν ή τον άλλον ο ελληνικός λαός να κυβερνήσει αυτόνομα, στο ποιος θα είναι πρώτος. Για μας ο σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο Σύνταγμα δεν είναι à la carte. Λέμε ότι από τη στιγμή που το Σύνταγμα προβλέπει διερευνητικές εντολές, έχει σκεφτεί ο νομοθέτης ότι μπορεί κάποια στιγμή ο λαός να αποφασίσει ότι δεν θέλει κανέναν αυτοδύναμο να τον κυβερνήσει. Για χι λόγους. Πιθανά γιατί βλέπει να επαναλαμβάνονται κρίσεις, να υπάρχει κυκλικότητα κρίσεων, να επαναλαμβάνονται λάθη, να μην γίνεται σωστά ο έλεγχος ή η ισορρόπηση εντός μιας κυβέρνησης. Είδαμε ότι και με την αυτοδύναμη και δυνατή Νέα Δημοκρατία είδαμε ότι υπήρχε καταστρατήγηση πολλών δημοκρατικών θεσμών. Αν θέλετε, αρκετές καθεστωτικές επιλογές και μία αλαζονία στη διακυβέρνηση που δεν οδήγησε στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του λαού. Γι' αυτό έχουμε και είχαμε το πρόβλημα των υποκλοπών, έχουμε μια μεγάλη κρίση ακρίβειας, έχουμε μια ένταση στον πληθωρισμό. Κυρία Χαλάτση μου, γιατί άρα, μας πιέζει ο χρόνος, με πρόβλημα, θα καθίσετε αν θέλετε, να μιλήσετε. Στα δάνειά μας και στον αν μπορούμε να τα αποπληρώσουμε. Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε. Από την αρχή βάζουμε στο τραπέζι το πρόγραμμα το οποίο καταθέτουμε στον ελληνικό λαό. Και εμείς ζητούμε να γίνουμε πλειοψηφούσα παράταξη. Δεν είμαστε συμπλήρωμα ούτε του ενός πολιτικού σχηματισμού ούτε του άλλου. Έχετε συγκλήσεις και με άρα λοιπόν, κοντά. Οι συγκλήσεις θα βρεθούν, κύριε Ευγενή, όταν ο καθένας θα έχει καταθέσει το πρόγραμμά του και όταν θα πάρουμε μια διερευνητική εντολή, γιατί εμείς δεν θα προσβάλλουμε το Σύνταγμα και τις προβλέψεις. Αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θα πούμε αυτά προτείνουμε. Σε σχέση με αυτά που προτείνετε, πού μπορούμε να συγκλίνουμε. Σε αυτά λοιπόν που έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Εκ των προτέρων. Μα είναι δυνατόν να γίνει σε εκείνο το τριήμερο. Όταν, κοιτάξτε να δείτε. Όταν υπάρχει συνένεση, σημαίνει ότι κάποιοι δεν πάνε αυτούσιο το πρόγραμμά τους προς εφαρμογή. Αυτό το πρόγραμμα, το αυτούσιο προς εφαρμογή, το κάνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι συνενέσεις μπαίνουν οι κόκκινες γραμμές ως προς τα πεδία και βρίσκονται οι προτάσεις εκείνες που με μικρές τροποποιήσεις μπορεί να υλοποιηθούν. Όπως και βρίσκονται και τα πρόσωπα που με τον έλεγχο των κομμάτων μπορούν να τις εφαρμόσουν. Χωρίς να ακυρώνουμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό θα πρέπει να είναι μία απόφαση των συμπρατώντων. Που μπορεί να είναι ένας, δύο, τρεις. Κυρία Χαλάτση, δεν ξέρω τι προβλέπετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω πάρει απαντήσεις πάντως. Όχι, σας το λέω ξεκάθαρα. Ρωτάει η Μαρία αν βρήκατε πρωθυπουργό. Αφενός και είμαι βέβαιη ότι. Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Μητσοτάκη, εφόσον τα δύο κόμματα. Για αυτό που λέει το ΣΟΤ. Είπαμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρούμε ότι απέτυχε ως πρωθυπουργός και ακόμη και τα δημοσιοκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι έχει
κατάπτωση το ποσοστό το οποίο πήρε από την προηγούμενη φορά, το ίδιο και ο κύριος Τσίπρας, σε αντίθεση με το δικό μας πολιτικό χώρο που μπορεί να είναι μικρά τα ποσοστά και να μας θεωρείται πολύ μικρή δύναμη, που υπάρχει μία άνοδος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι δεν μπορούν να προείστανται μια κυβέρνηση συνεργασία. Όπως βλέπετε, πάντως δεν τα έχετε βρει. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν στα έξω. Τα πολιτικά κόμματα, κύριε Συρίγο, επιτρέψτε μου για να κλείσετε και ως πρώτο τη τάξη κοινοβουλευτικό κόμμα. Θα μας πάρουν στον αέρα. Θα μας κλείσουν στον αέρα. Τα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές με ανταγωνιστικά πολιτικά προγράμματα. Οι συγκλήσεις σε όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα για τις κυβερνήσεις συνεργασίας προκύπτουν μετά τις εκλογές, όχι πριν. Μάλιστα. Φαίνεται εξαιρετικά περίεργο να είναι είτε η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα είτε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και να σχηματιστεί κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας να πάνε αντιστοίχως στο σπίτι τους και να πάει κάποιος άλλος πρωθυπουργός. Μα δεν πάνε στο σπίτι τους. Μπορούν να ελέγχουν την κυβέρνηση που θα σχηματιστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Συρίγο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, επίσης στην Αλφα Αθηνών, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και την κυρία Εύφη Χαλάτση, υποψήφια βουλευτής ΠΑΣΟΚ στο Βόρειο Τομέα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.